όσα ακούστηκαν στη Βουλή σε σχέση με τα λεγόμενα του κ. Βερναρδάκη, γιατί φτάσαμε να ακούσουμε σκληρές εκφράσεις, ακόμα και για εξωγλανισμό. Ναι, και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον κ. Βερναρδάκη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι εκτελούν μια στρατηγική επιλογή του κ. Τσίπρα, ο οποίος έχει δώσει εντολή σε κάποια στελέχη του να φέρνουν την πολιτική σκηνή στο βούρκο. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή του. Είπε ο Τσίπρας στα στελέχη του φέρτε την πολιτική ζωή στο βουρκό. Βεβαίως. Ναι, σε κάποια στελέχη. Το ξέρει κιόλας. Το λέει και με τα λόγου γνώσης κιόλας. Γιατί βλέπω, σε κάποια στελέχη του. Πληροφόρηση. Σε κάποια άλλα, όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης, έχει πει εσύ πιο πολιτισμένα. Κύριε Κυριανάκη, ότι ευνοήθηκε εσύ ο Τσίπρας. Εσύ το στήλ σου. Κύριε Κυριανάκη, ευνοήθηκε ο Τσίπρας από του Βερναρδάκη τις δηλώσεις. Όταν κάτι συμβαίνει επαναλαμβανόμενα. Αβανταδόρος του Μητσοτάκη ήταν ο Βερναρδάκης. Όταν συμβαίνει κάτι επαναλαμβανόμενα. Αυτό είναι μια δική σας ανάγνωση. Υπάρχει δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Το οποίο εκπροσωπείται από αυτούς τους ανθρώπους που τους αρέσει να εκφράζονται μέσα από το βούρκο και προσπαθούν οτιδήποτε συμβαίνει στην πολιτική και στη δικαιοσύνη επίσης να το βάζουν μέσα στο βούρκο και να απαιτούν από τα κόμματα και τους πολιτικούς να ακολουθούν αυτή την τακτική. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε. Και όταν κάτι συμβαίνει επαναλαμβανόμενα, γιατί συμβαίνει και με τον κύριο Πολάκη, Με πάρα πολλές δηλώσεις του. Τέτοιες ακρότητες δεν έχει πει ο Πολάκης, έχει πει άλλα. Αυτό που έκανε ο Βερναρδάκης είναι πάνω απ' όλα. Γιατί η Μπισμπυρίγκου ήταν πολύ χειρότερα. Το αρνητικό πρότυπο μητέρας για τον επόμενο αιώνα. Ήταν ο παραλληλισμός, ήταν αλλού για αλλού. Προφανώς είναι βούρκος. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με αυτά που λέει ο Πολάκης. Δεν μπορώ καν να το επαναλάβω αυτό που είπε ο Βερναρδάκης, ο οποίος βέβαια το κατέβασε κιόλας μετά, αυτό το έσχος το οποίο. Αλλά ό,τι γράφει δεν ξεγράφει το διαδίκτυο. Το δημοσιοποίησε. Ναι, τουλάχιστον όμως σαν πράξη. Δείχνει ότι ίσως κατάλαβε ακόμη και ο ίδιος πόσο ακραία φανατικό και πόσο ακραία, ας πούμε, μέσα στο βούρκο προσπαθεί να φέρει την πολιτική ζωή της χώρας. Είδα πριν τον κύριο Ηλιόπουλο που είπε για αυτή τη δήλωση του κύριου Βερναρδάκη, την καταδίκασε με σαφήνεια. Ο κύριος Ηλιόπουλος, για παράδειγμα, βγήκε ένα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα το οποίο τον δείχνει να φωνάζει τρέχα σαν τον Κεντέρι, πρετεντέρι, πρετεντέρι. Ο Ηλιόπουλος είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά. Πού το φώναζε αυτό? Ναι, βεβαίως, σε διαδήλωση. Τι παλιά. Παλιά. Στην όχι τώρα, ναι, μια πορεία, το τονίζω, κύριε Χέρο. Το τονίζω. Και εσείς αν πείτε κάτι σήμερα, μισό λεπτό, θα σκυνηγάνε μια ζωή. Να το διευκρινίζουμε όμως. Άλλους σκυνηγάνε για πράγματα που έχουν πει, κάνει ή δεν κάνει πριν δεκαετίες. Τι μου λέτε. Ωραία. Άρα επιμένετε λοιπόν ότι αυτό είναι στάση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης συνολική. Βεβαίως. Και είναι και κατεντολήν του κύριου Τσίπρα αυτός ο βούρκος. Όπως και το γνωστό σύνθημα. Το οποίο ακούγεται σε κύκλους νεολαίας, συναυλίες, ανεπίσημες σελίδες στα social media του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το γνωστό σύνθημα κάτω του Πρωθυπουργού. Ανεπίσημες σελίδες. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε μερικές ανεπίσημες σελίδες. Θα σας ξέρουμε ποιες είναι ανεπίσημες. Δεν θέλω να σου κάνω διαφήμιση. Έτσι. Τι να πω. Έχουμε λοιπόν, και ανεπίσημες. Εκτός από τις επίσημες, θα μάθουμε σήμερα πολλά πράγματα. Θα σας στείλω να τις δείτε. Λοιπόν, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και εσείς ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες σελίδες οι οποίες τις τρέχουν μετακλητή του ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάτες βουλευτών, ευρωβουλευτών κλπ. Και οι οποίες διακινούν. Γιατί απόψε με σοκάρετε και εμένα που δεν σοκάρουμε τίποτε. Δημοσιογράφοι οι οποίοι αναπαράγουν εδώ και δεκαετίες τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, με εφημερίδες τους, εκδότες. Εκδότες και εκδότες. Έχουμε και εκδοτικά κέντρα νομίζω όλοι που στηρίζουν. Δηλαδή αυτό το χιδαίο σύνθημα που ακούμε εναντίον του Πρωθυπουργού γίνεται με οδηγίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για να δώσουμε και δυνατότητα και στον κύριο Χατζηγιαννάκη να απαντήσει. Και το σύνθημα είναι καλό. Και η τακτική Πολάκη, Βερναρδάκη και όλα αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς από στελέχη επίσημα ή ανεπίσημα είναι κατά τον λόγο του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Το προσπάθησε και το 2010. Και το 2012 και το προσπαθεί και τώρα. Λοιπόν. Διότι δεν έχει άλλη διέξοδο. Έχετε πει προσπαθεί πολλά να φέρει την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο. Έχετε